45 υπέροχα αυτοκίνητα μιας άλλης εποχής πήραν μέρος στο ιστορικό ράλι Αντίκα. Τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν από τον Ναύπλιον, πέρασαν από το Άστρος και το Καστρί Κινουρίας και επέστρεψαν στην πρωτεύουσα της Αργολίδας. Μια ωραία βόλτα για να στηρίξουμε τη Λέσκη. Το αυτοκίνητο που έχετε είναι? Αλφα Ρωμαίο Τζούλια, το 77. Για να στηριχθεί ένα τέτοιο αυτοκίνητο περισσότερο θέλει αγάπη, έτσι? Και... Βέβαια. Να είστε καλά. Κύριε Γκαούρη, συμμετέχετε στο ράλι, διατηρείτε ένα αυτοκίνητο με αγάπη? Αυτό είναι όταν αγαπάς, αν δεν αγαπάς. Έχουμε τρέλα με αυτοκίνητα και πάμε να κάνουμε την πλάκα μας. Μια βολτίτσα. Ναι, το αυτοκίνητο είναι? Αυτό είναι 84. 84. Golf. Από Αθήνα έχουμε έρθει. Από μάλιστα, θα πάρουμε και εμείς μέρος. Βέβαια, τι αηδίες θα κάνουμε. Για πέστε μας, θέλει αγάπη για να διατηρήσει. Βέβαια, ναι, και αυτό ειδικά το αυτοκίνητο το έχουμε από καινούργιο, ήταν του πατέρα μου και μας έχει μείνει οικογενειακό κοιμήλιο. Από πού είναι η χρονολογία? Του 71. Ναι. Καλή διαδρομή. Ευχαριστούμε πολύ. Νούμερο 42. Γιαούρης και Ντόκος. Γεια σας. Πάτε έτσι την πόρτα σας. Μια βόλτα. Περιπατώ. Είσαστε? Από το Δρέπανο. Από το Δρέπανο. Μάλιστα. Το Volkswagen είναι? Είναι το 66 μοντέλο. 66. Το διατηρείτε μάλλον. Ναι. Βλέπω ότι είναι πανέμορφο. Ναι. Τι να κάνουμε. Ένα κορίτσι. Πολύ καλή. Ευχαριστώ. Πάτε μια βόλτα έτσι. Βέβαια. Για πες μας λίγα λόγια για το αυτοκίνητο σας. Τι να σας πω, είναι το 73 μοντέλο, έχει κάνει 60.000 χιλιόμετρα. Το διατηρείτε όμορφα. Βέβαια. Βέβαια. Το έχουμε 20 χρόνια και προσέχουμε να το κρατήσουν και τα παιδιά μας. Ακριβώς. Τη διαδρομή θα ακολουθήσετε? Πανέμορφη. Πανέμορφη. Πάντα η Λέσκη εδώ κάνει τις ωραιότερες διαδρομές, ναι. Είναι φοβερά. Τα αυτοκίνητα ήταν 47 τελικά κινήσανε, είχαν δηλώσει παραπάνω αλλά δεν ήρθανε, 45. Είναι από το 56 μέχρι το 71-72 και η διαδρομή είναι από το Ναύπλιο, πάνε Νέα Κύο, Μήλους, Άστρος και ανεβαίνουν απάνω προς το Καστρί. Και επιστροφή από το Καστρί μέσω Ακλαδόκαμπου και γυρίζουν και τερματίζουν στην πλατεία στο Δρέπανο. Φυσικά αυτό που μετράει δεν είναι ποιος θα έρθει πρώτος. Αλλά... Όχι, καταρχάς είναι να περάσουν καλά. Ο αγώνας είναι εντελώς φιλικός, δεν μετράει πουθενά σε πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή μπορεί να τον κάνουν πρωταθληματικό. Και είναι, δεν είναι αγώνας ταχύτητος, είναι αγώνας ακριβίας. Πρέπει να πάνε με μια συγκεκριμένη ταχύτητα από το Α σημείο στο Β, οπότε εκεί είναι η χρονομέτρηση. Έχετε λάβει μέρος σίγουρα σε πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας που διατηρούν τέτοια αμάξια? Ναι, υπάρχουν αρκετοί. Ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί και όσο γίνεται πληθαίνουν. Εγώ ναι, συμμετέχω από το 2002 σε αγώνες, σαν αγωνιζόμενος. Υπάρχουν και πάρα πολλοί στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν Λέσκες, έχουν οργανωθεί και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο για κάθε εκδήλωση. Και αυτό σίγουρα που μετράει είναι η αγάπη για το αυτοκίνητο και κυρίως το παλιό αυτοκίνητο. Ξεκινάει από την αγάπη από ένα παλιό αυτοκίνητο, να το αγοράσουν, να το συντηρήσουν. Κάποια αυτοκίνητα είδατε είναι πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά αυτοκίνητα. Και υπάρχουν βέβαια και άλλα τα οποία δεν ήρθαν τώρα, αλλά τα βλέπουμε σε άλλους αγώνες.